Κύριε Χατζηγεωργίου, καλημέρα, καλησπέρα βασικά, 2 και 18 βρισκόμαστε. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σας πετυχαίνω σε ώρα δουλειά αυτή τη στιγμή. Ώρα δουλειά δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ ήθελα αυτό που ήθελα να ρωτήσω, είναι ο δεύτερος χρόνος που βρίσκεστε στο τιμόνι του Συλλόγου. Ποιοι ήταν οι βασικοί στόχοι από την αρχή που αναλάβατε και πώς κρίνετε μέχρι στιγμής τον 1,5 χρόνο που βρίσκεστε στο τιμόνι και αν έχετε πετύχει τους στόχους σας? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, το περασμένο καλοκαίρι ο φυσικός μας κορμός αποχώρησε κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ναι. Και η ομάδα ξεκίνησε με καινούργιες βάσεις, καινούργια θεμέλια. Και έτσι δημιουργήσαμε μια καινούργια νεανική ομάδα. Ο φετινός ΑΟΚ μπορεί να μην έχει το μπάτζετ των προηγούμενων ετών, αλλά πιστεύω ότι έχουμε καταφέρει μαζί με τον Κώστα του Κορμαρή, που είναι για δεύτερη σερή χρονιά στο πάγκο της ομάδας μας, καταφέραμε να πρωταγωνιστούμε και φέτος στην κατηγορία και στον όμιλό μας. Ο κόσμος στηρίζει, πρόεδρε? Ο κόσμος... Ή θέλει τις μεγάλες μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα? Δεν θα το λέγω ότι μας στηρίζει ιδιαίτερα. Δεν έχουμε αρκετά κόσμο στο γήπεδο, η προσέλευση των... κόσμο είναι πολύ λίγοι. Μήπως είναι και λάθος προσέγγιση δική σας προς τον κόσμο, γιατί και ο κόσμος θέλει το κατητής του, όχι το κατητής του, ενώ την ιδιαίτερη μεταχείριση. Μήπως εδώ πέρα υπάρχει και κάποια ευθύνη προς το... στην αυτοκριτική που κάνετε, έτσι? Μήπως... Κοίταξε, εμείς πιστεύω ότι καταφέραμε να κάνουμε μια όμορφη ομάδα, ένα ωραίο σύνολο, μια ελκυστική ομάδα, παίζουμε όμορφο ποδόσφαιρο. Πρέπει να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο να μας δει, να μας βλέπει. Δεν είναι... Και πόσο μάλλον όταν... Ο κόσμος αυτό θέλει. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει έντονο το τοπικό στοιχείο στην ομάδα, έτσι? Σίγουρα, βέβαια. Είναι αρκετά παιδιά από το χωριό, από τα γύρω περίχωρα. Είναι νεανική ομάδα, είναι αρκετή διχιλιαρή μέσα. Πρόεδρε, σας επηρέασε το κύπελο, θεωρείς? Στην πορεία σας στο πρωτάθλημα. Μας το κύπελο. Βάσει των αποτελεσμάτων, άμα το θέτεις και το κρίνουμε, δείχνει ότι μας επηρέασε. Γιατί είχαμε, εντάξει, αρχές του χρόνου κάποια τυχαία αποτελέσματα. Αλλά εντάξει, δεν πιστεύω ότι οφείλεται σε αυτό. Μπορεί να ήταν το μυαλό του παιχτών στο κύπελο, αλλά εντάξει, ήταν και το timing. Από ό,τι ξέρω, δεν είναι αυτός ο σκοπός η άνοδος, και ειδικότερα με ένα τόσο μικρό budget που έχει η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα δείχνει στον αγωνιστικό χώρο ότι έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει την άνοδο μέσα από τα play-off. Είστε έτοιμος σε μια τέτοια πρόσμενη, όχι και τόσο πρόσμενη βέβαια, εξέλιξη των πραγμάτων? Δηλαδή, άμα η ομάδα φτάσει στην Α1, λέμε τώρα, είστε έτοιμοι διοικητικά να αντιμετωπίσετε αυτή την πρόκληση? Διοικητικά θα τη στηρίξουμε σίγουρα, άμα έρθει η άνοδος. Αλλά αυτός ο σκοπός μας από την αρχή του καλοκαίρι δεν ήταν η άνοδος. Τα παιδιά έριξαν απλά, ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη θέση. Ήταν σίγουρα να δημιουργήσουμε ένα όμορφο σύνολο, να παίξουμε ένα όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι προκύψει, ό,τι έρθει, καλοδεχούμενο. Εμείς σαν διοίκηση θα τους στηρίξουμε σίγουρα. Ωραία. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για αυτή την μικρή, σύντομη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι να πετύχετε τους στόχους σας. Η ομάδα πάντως τόσο αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά δείχνει ότι λειτουργεί σε πολύ καλά πρότυπα. Και πραγματικά... Υπάρχουν οι βάσεις, σίγουρα. Και από ό,τι καταλαβαίνω... Ο προπονητής μας κάνει εξαιρετική δουλειά, ο κύριος Κορμαρής. Είναι πολυτέλεια. Το έλεγα, είναι πολυτέλεια για την κατηγορία μας και εδώ. Πραγματικά θα συμφωνήσω και εγώ ως παρατηρητής των πραγμάτων στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι η επιτυχία του Αγίου Αθανασίου μέχρι στιγμής βασίζεται στη συνεργασία στο τρίπτυχο διοίκησης προπονητή και ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, πρόεδρε, έτσι? Σίγουρα. Ωραία. Κύριε Χατζηγεωργίου, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Αρένα 89,4.